Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Άθνης Παλαιού Φαλήρου, τον Αντώνη Αλμπέρτη. Αντώνη, ψηφίστηκε τα κατηγορία φέτος η ομάδα. Πέρσι ήταν στην Α. Οπότε, τι να πούμε, ότι είναι στόχος η επάνωδος ή έχετε θέσει διαφορετικά φέτος τον πύχη, πρόεδρε? Φέτος, λόγω ότι έχουν ανέβει περίπου 12 παιδιά από την ΚΑΠΑ 18, δίνουμε έμφαση στις ακαδημίες μας. Στόχος είναι να έχουμε μια αξιοπρεπή πορεία. Σίγουρα, αν φτάσουμε στο σημείο να ανέβουμε, θα πούμε όχι. Αλλά δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τόσο ψηλά την πύχη τώρα στην αρχή. Στην πορεία θα δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά μας. Υπάρχει ταλέντο στις ακαδημίες, είναι αλήθεια αυτό. Άρα πρέπει πλέον να δώσετε κι εσείς ακόμα μεγαλύτερη έμφαση. Αυτό φαντάζομαι είναι ο στόχος από ό,τι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Πάντα ήταν αυτός ο στόχος. Φέτος μας δόθηκε πιο εύκολα ευκαιρία, επειδή πέσαμε και στην τρίτη κατηγορία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μια δυνατή κατηγορία, αλλά δίνεται μια περισσότερη και καλύτερη ευκαιρία στα παιδιά να προσπαθήσουν να αποκτήσουν την εμπειρία που χρειάζεται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα προαθλήματα της Αθήνας. Νομίζω είναι η τρίτη χρονιά στα διοικητικά δρομένα της ομάδας. Τρίτη. Έχεις ακόμα νέα διοίκηση. Είμαστε. Παρ' όλα αυτά, κάτι έχετε μάθει. Είναι η τρίτη χρονιά. Οπότε, τι μπορούμε να πούμε ότι σας κάνει σοφότερους φέτος σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια? Τι θα θέλετε να αλλάξετε σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια? Η φιλοσοφία μας εξ αρχής που αναλάβαμε ήταν αυτό, να προσπαθήσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα να έρθουν παιδιά της Ακαδημίας μας να επανδρώσουν την εταιρική ομάδα. Κατά κάποιο τρόπο ο στόχος έχει φτάσει σε ένα σημείο, αλλά δεν νομίζω ότι κάθε χρονιά γινόμαστε σοφότεροι. Γυράσκω διδασκόμενοι μας έχουν μάθει οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Είναι μια καινούργια χρονιά για μας, με τα παιδιά αυτά στην αδερφή μας ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι οι ακαδημίες μας να συνεχίσουν να έχουν πολύ καλή οργάνωση και γενικώς τα παιδιά στην ακαδημία να φεύγουν ευχαριστημένα και υπέρ της αντρικής, να φεύγουν και αυτοί ευχαριστημένοι. Να πούμε, ίσως δεν το είπαμε στην αρχή, στον τρίτο όμιλο η ομάδα της Β' Αθηνών. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο σε σχέση με τους άλλους δύο, είναι πιο δυνατός? Όχι, δεν θεωρώ. Οι ομάδες έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κρίνεις μια ομάδα στην αρχή του πρωταθλήματος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Γίνονται αλλαγές, φεύγουν παίχτες, έρχονται παίχτες, φεύγουν προπονητές, έρχονται προπονητές. Το διατάφτα είναι τη στιγμή του αγώνα. Η δυναμικότητα της κάθε ομάδας κρίνεται σε αυτό και όχι. Θεωρώ ότι και οι τρεις όμιλοι είναι ίδιοι και οι αγώνες θα κρίνονται μέσα στα γήπεδα. Πρόεδρε, κλείνοντας, είπαμε δίνεται χρόνο στα νέα παιδιά, δίνεται χρόνο όμως και σε δικά σου παιδιά και στον πάγκο, έτσι, στην τεχνικό team, όπως ο Βαγγέλης ο Σάπκας. Ο Βαγγέλης ο Σάπκας και ο Στέφανος ο Γαγάνης είναι δύο παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες μας, ήταν και είναι ακόμα και προπονητές στην ακαδημία μας. Θεωρήσαμε ότι κάνοντας αυτό το βήμα, φέρνοντας παιδιά της ακαδημίας μας στην αντρική ομάδα, τι πιο καλύτερο από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν αυτά τα παιδιά, ίσως και 8 χρόνια, προκειμένου να τους δείξουν τα πρώτα βήματα στην κατηγορία, στην αντρική ομάδα και δεύτερον να υπάρχει αυτή η ψυχολογία στο να μπορέσει καταρχήν τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, όμορφα και πάνω απ' όλα αυτό που είπα πριν να το ευχαριστούνται.